Βρισκόμαστε έξω από το εργοστάσιο της Μαλαματίνα σε κινητοποιήσεις που κάνουν οι εργαζόμενοι εδώ και αρκετό καιρό. Θυμίζουμε ότι η αφορμή ήταν αρχικά οι 5 απολύσεις, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει στο τραπέζι πρόταση από την εργοδοσία, ουσιαστικά πρόθεση να επιβάλλει την παραπέρα εργολαβοποίηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας, αφού θέλουν να καταργήσουν το κομμάτι των πολιτών και των οδηγών. Θυμίζουμε ότι η εταιρεία πέρασε από κατάσταση εξυγίανσης, στην οποία οι εργαζόμενοι εξαναγκάστηκαν σε περικοπή των αποδοχών 20%, και σήμερα, παρόλο που δεν είμαστε πλέον σε κατάσταση εξυγίανσης, η εταιρεία συνεχίζει να περικόπτει εργασιακά δικαιώματα, να αρνείται την υπογραφή συλλογικής σύμβασης, ουσιαστικά να θέτει στο επίκεντρο, στο στόχαστρο τις αποδοχές των εργαζομένων τα εργασιακά δικαιώματα. Σε αυτό βέβαια τη βοηθάει πάρα πολύ η εργατική νομοθεσία. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις περάσανε ευνοϊκές εργατικές νομοθεσίες για την εργοδοσία και αυτές είναι που αξιοποιούνται σήμερα. Εμείς στεκόμαστε εδώ πέρα στο πλευρό των εργαζομένων, στηρίζουμε τον αγώνα τους. Είμαστε σίγουροι ότι ο αγώνας αυτός μπορεί να είναι νικηφόρος, όπως και σε άλλες περιπτώσεις το πρόσφατο χρονικό διάστημα με τους εργάτες που όταν ήταν οργανωμένοι και πάλευαν σε ταξική κατεύθυνση μπορέσανε και περιφρουρήσανε δικαιώματα και τα διευρύνανε και όλα κερδίζοντας. Άρα λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε σήμερα εδώ, συμπαραστεκόμενοι στους εργαζόμενους της Μαλαματίνα, σίγουροι ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Βρισκόμαστε εργατικά σωματεία από όλη την πόλη, έξω από την πύλη των εργοστασίων Μαλαματίνα, για να εκφράσουμε και έμπρακτα την αλληλεγγύη μας στους συναδέλφους μας που δίνουν ένα δίκαιο αγώνα εδώ και μέρες. Ζητούν τα αυτονόητα, να πάρθουν πίσω άδικες απολύσεις συναδέλφων, να μην χαθεί καμία θέση εργασίας, την υπογραφή σύμβαση εργασίας στην επιχείρηση. Αυτό που εισπράττουν από την επιχείρηση είναι εκβιασμός, τρομοκρατία, απολύσεις, κλείσιμο τμήματων. Εμείς θα συνεχίσουμε και θα κλιμακώσουμε δίπλα στους συναδέλφους μας. Ο αγώνας τους είναι και αγώνας μας. Τους στηρίζουμε μέχρι τέλους να πάρθουν πίσω τώρα όλες οι άδικες απολύσεις και να υπογραφεί άμεσα η συλλογική σύμβαση των εργαζόμενων. Η προσπάθεια που κάνει η εργοδοσία εδώ της Μαλαματίνας να σπάσει τους εργαζόμενους και τον αγώνα που δίνουν δεν θα περάσει με τη στήριξή μας και των σωματείων εδώ της πόλης. Ο αγώνας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι να κερδίσει. Τα παραδείγματα όπως της Λάρκου, της Κόσκο, δείχνουν το δρόμο πως οι αγώνες του σήμερα έχουν αποτελέσματα και όπως και ο αγώνας εδώ στη Μαλαματίνα θα είναι νικηφόρος. Συνεχίζουμε δυναμικά, δεν θα κάνουμε πίσω και θα είμαστε στο πλευρό τους μέχρι το τέλος. Βρίσκομαι εδώ για να συμπαρασταθώ στους συναδέλφους που εργάζονται στη Μαλαματίνα και απεργούν, σήμερα έχουν 24 ώρες απεργία και θα συνεχίζουν δυναμικά μέχρι το τέλος, μέχρι να κερδίσουν τον αγώνα αυτό, μέχρι να πάψει η εταιρεία να τρομοκρατεί και να απολύει κόσμο. Θα είμαστε όλοι συνάδελφοι από την Άμστερντ, δίπλα στους συναδέλφους εδώ της Μαλαματίνα, μέχρι το τέλος. Και είμαστε σήμερα εδώ πέρα σαν ένδειξη συμπαράσταση στους συναδέλφους εργαζομένους της Μαλαματίνα, που η νέα εργοδοσία της εταιρείας, να πούμε, εκβιάζει και τρομοκρατεί τους εργαζόμενους να υπογράψουν συλλογικές συμφάσεις άνευ φόρων, ούτε να διαβάσουν ούτε να πάρουν αντίγραφα. Μια πολιτική που δεν ξέρω από πού τη φέρανε και από πού την επινοήσανε. Είμαστε εδώ, εμείς στηρίζουμε τους συναδέλφους ενάντια σε αυτή τη τρομοκρατία και θα τους στηρίξουμε μέχρι τέλους, μέχρι τη δικαίωση. Και η εταιρεία, μάθαμε χθες, ότι έχει προχωρήσει και σε νέες απολύσεις. Κάτι που καταλαβαίνετε είναι ανεπίτρεπτο και, τι να πω, ντροπή.